είναι γνωστό, οι πιο ξακουστές πόρνες είναι οι Πατρινιές, οι Σμυρινιές και οι Θεσσαλονικές. Αυτό λέει, λέει η ιστορία. Μία από αυτές τις Σμυρινιές λοιπόν η Φρόσο είχε ένα σπιτάκι στο Βαρδάρι, εκεί εργαζόταν και όταν πήγα να την επισκεφτώ γιατί έτυχε να είναι εκεί κοντά ένα διαμέρισμα μικρό ενό θείου μου, αγαπημένου, την έβλεπα τακτικά και αυτή με γνώριζε, οπότε ήταν πιο εύκολο να επικοινωνήσω μαζί της. Και μου αφηγήθηκε την ιστορία της, πως ξεκίνησε από τη Σμύρνη, τότε με την γνωστή ιστορία, είχε φύγει με ένα παιδί 15 χρονών, τότε ήταν 15 χρονά παιδιά με, το, με την καταστροφή της Σμύρνης, όταν έφυγαν από, το, από τα σπίτια τους, από την πατρίδα τους, όταν ξεριζώθηκαν και έφτασαν στη Θεσσαλονίκη άγνωστοι πρόσφυγες, ξυπόλοιτοι, πεινασμένοι, οι οποίοι... Έψαχναν για δουλειά περίπου ένα-δύο χρόνια, αλλά η ιστορία είναι λίγο τραγική. Στο τέλος πεθαίνει ο φίλος της ο Ορμένης, ο Κιρκόρ και αυτή αναγκαστικά επειδή δεν είχε πόρους, άνοιξε το σπίτι της πια και έγινε πορνείο. Έγινε ένα οίκος ανοχής. Μέσα από αυτή την εξιστόρηση ε, φαίνεται πάρα πολύ έντονα όλη αυτή η διαδρομή της γυναίκας, της Φρόσος, αλλά και όλες οι αναμνήσεις της, οι πίκρες, αλλά και οι μνήμες από τη Σμύρνη, από την πατρίδα της. Αυτή είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία. Αυτές τις μέρες κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κάκτος το νέο μου βιβλίο, το καινούριο μου βιβλίο «Στα σπίτια της αμαρτίας». Είναι μια δημοσιογραφική έρευνα η οποία διήρκησε, κράτησε περίπου 40 χρόνια. Είναι ο, τίτλος, ο υπότιτλος «Χθες και σήμερα». Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι έκανα μία αναφορά και στην αρχαιότητα και στο Βυζάντιο, αλλά μέχρι και τις μέρες μας, μέχρι σήμερα. Είναι μία εμπεριστατωμένη έρευνα η οποία έχει πολλές οπτικές και προσεγγίσεις. Ε, το είδα με δημοσιογραφική ματιά, με κοινωνιολογική ματιά, με ψυχολογία, με, με, τις γνώσεις της ψυχολογίας που έχω βέβαια, επειδή έκανα και σπουδές εκτός από όλα τα άλλα, ε, ε, ε πάρα πολύ το θέμα, πλησίασα τις γυναίκες αυτές, γνώρισα πολλές από αυτές, συνα, συνομίλησα μαζί τους και ε, βέβαια ο, καθ, ε, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του κριτήριο, όμως ε, είναι ένα βιβλίο συναρπαστικό πιστεύω κάθε κεφάλαιο αυτού του βιβλίου έχει την αυτονομία του. Επειδή θέλω να επικεντρώσω ίσως και στην πατρίδα μου, γιατί γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, να αναφερθώ περισσότερο στην πλατεία Το Βαρδάρι, που είναι η ερωτική πλατεία, κάτι περίπου παρόμοιο όπως η Ομόνια. Το mm. Βαρδάρι έχει πολύ μεγάλη ιστορία από το παρελθόν. Από τα χρόνια ακόμα της Τουρκοκρατίας υπήρχαν εκεί γύρω σπίτια, κακόφημα. Εκεί γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό, που είναι οι, οι, δρόμοι, οι γνωστοί δρόμοι Προμηθέο, Σταντάλου, Βάκου, πιο κάτω η Μοναστηρίου. Κάτω από τη Μοναστηρίου υπήρχε η γνωστή Μπάρα. Τι σημαίνει Μπάρα, η Μπάρα είναι σλαβική λέξη και σημαίνει τέλμα. Σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το τέλμα, έπιναν νερό τα πρόβατα, τα βουβάλια και τα ζώα που έφερναν οι διάφοροι χωρικοί από, από τις γύρω περιοχές της Μακεδονίας. Εκεί σε αυτή την μπάρα, την κακόφημη μπάρα, ήταν η γειτονιά των κοριτσιών αυτών, των ιερόδουλων. Ε, οι πόρνες είχαν χτίσει εκεί τα σπιτάκια τους, τα οποία ήταν μονόροφα, δεν είχα, σπάνια έβλεπες δύο ορόφους, ήταν ισόγεια σπίτια, μικρά σπιτάκια, αποτελούνταν από ένα δωματιάκι, από μια κουζίνα από και ένα μικρό μπάνιο. Αυτό ήταν η, όλη η διαρρύθμιση. Τα σπίτια αυτά εργαζόταν οι πόρνες, ε, οι οποίες ήταν με βάρδιες, είχαν βάρδιες. Ε, συνήθως κάθε σπίτι είχε από τέσσερις έως έξι κοπέλες, ανάλογα με τις βάρδιες τους και με τα ωράρια τους. Ε, οι, οι γυναίκες αυτές ε, δεν έμεναν μέσα σε αυτά τα σπίτια, είχαν, έμπαιναν στις οικογένειές τους, απλά εργαζόταν, δούλευαν εκεί, πήγαιναν στις δουλειές τους δηλαδή, άνοιγαν τα σπίτια αυτά σαν να όπως πήγαινε κάποια κοπέλα σε μια εργασία. Το είχαν σαν ένα επάγγελμα αυτό εκείνα τα χρόνια. Σπάνια ζούσαν μέσα στα σπίτια αυτά. Θέλω να πω ότι η περιοχή αυτή το Βερδάρι είχε διάφορα μπαρ εκεί γύρω, καμπαρέ, ε, λαϊκά, λαϊκά σινεμά, η λαϊκή κινηματογράφη γνωστή που ήταν εκεί τη περιοχή αυτή. Ε, ξυλουργία, ήταν μία Περιοχή, α, και πολλές παράγκε προσφύγων, γιατί από την περιοχή της μοναστηρίου και κάτω, από τον νέο σταθμό και κάτω, ε, υπήρχαν προσφυγικές παράγκε. ήταν το, το γκέτο ας πούμε των προσφύγων. Ε, και πολλές κοπέλες από αυτές τις οικογένειες δούλευαν στην Πάρα που ήταν κοντά στη μοναστηρίου. Ε, όλη αυτή η ακτίνα ήταν γύρω γύρω από το Βαρδάρι. Αυτή ήταν η ζωή στην πλατεία Βαρδερού και μέχρι σήμερα ε, σε αυτή την περιοχή ε, δεν συναντάς βέβαια τα κακόφημα σπίτια αλλά υπάρχουν ακόμα και διάφορα μπαρ, καμπαρέ, υπάρχουν έτσι διάσπαρτα. Δεν έλειπαν τα κακόφημα σπίτια όμως ούτε από το κέντρο της πόλης που ήταν κοντά στην οδό Αγγελάκη. Δηλαδή εκεί που είναι σήμερα η δάθη της Θεσσαλονίκης, η ίδρυψη, Εκεί σε αυτή την περιοχή υπήρχαν και εκεί σπίτια. Όπως βέβαια τα λαδάδικα. Είναι γνωστό ότι ε, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ε, υπήρχαν πολλά τέτοια σπίτια. Το στέκι κυρίως των ναυτικών, των ταξιδιωτών, ε, των θαλασσινών, αυτή που ερχόταν από τη θάλασσα, των θαλασσοπόρων ας πούμε. Είναι ιστορικά σημεία αυτά της Θεσσαλονίκης που έχουν σχέση με την πορνεία, αλλά δεν το... αυτό είναι ένα κεφάλαιο του βιβλίου. Yeah. Βρύνεται, αν θέλετε, η έρευνα αυτή και στα χρόνια που ήμουνα στο Παρίσι, τότε από εκεί ξεκινάει μάλλον η έρευνα. Ε, συνεχίζω στην Αθήνα, στην α, περιοχή ε, της Φιλής, ε, στη λιωσίων επίσης στη, στον Πειραιά, που είναι, ήταν η Τρούμπα. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά τα σπίτια και γύρω στις 50 γυναίκες, οι οποίες μιλάνε για τους καημούς και για τα βάσανά τους και για τα προβλήματά τους. Φύγονται δηλαδή ε, θέματα που προέρχονται από ένα τεράστιο υλικό, ανεξάντλητο υλικό, και θυμίζει σαν να έψαχνα όλα αυτά τα χρόνια σε μια απέραντη αμμουδιά που να έχει μέσα διάφορα κοχίλια. Και να πρέπει εγώ να ψάξω, να μαζέψω, να συγκεντρώσω όλα αυτά τα κοχίλια. Σκεφτείτε τώρα αυτή η έρευνα που άρχισε από το 1975, πόσα χρόνια κράτησε, βέβαια όχι συνεχόμενη, υπήρχαν και διακοπέ. Αλλά όποτε έβρισκα ευκαιρία, πάντα αναφερόμουν και έψαχνα να βρω. Και έτσι γέμιζα, γέμιζα αυτό το φάκελο του αρχείου που κάποια στιγμή έπρεπε να τον ανοίξω και να φανερώσω από μέσα όλο αυτό το υλικό, το οποίο είναι ένας μικρός θησαυρό από ό,τι λένε όσοι το διάβασαν. Και αυτό βέβαια έτσι, το αποκαλούν έτσι γιατί δεν είναι μονόπλευρη η έρευνα. Έχει, είναι εμπεριστατωμένη όπως είπα, έχει πάρα πολλές διακλαδώσεις. Είναι ένα δεδαλώδες υλικό το οποίο το συγκέντρωσα με πολύ προσοχή και με πολύ ευλάβεια.